Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο, εγώ άκουσα με απόλυτη προσοχή αυτά τα οποία έλεγες όλη αυτή την ώρα και το μόνο που έχω να πω είναι ότι στην όλη κατάσταση το μόνο που προβληματίζει, αν το αναλύσει κανείς, δεν θα πούμε σε νομικές ορολογίες, είναι το πολιτικό κόστος. Κανείς, μα κανείς, δεν θέλει να πάρει επάνω του το πολιτικό κόστος. Γιατί οι 2.655 εργαζόμενοι δεν πάβει να είναι 2.655 εργαζόμενοι επιπλέον στο 1.400.000 ανέργους. Τώρα, ναι, Θανάση, σε ό,τι αφορά στο εδώ, στην κρατική τηλεόραση, βλέπω, αυτή τη στιγμή ο κόσμος που βρίσκεται εδώ, στον κόσμο που βρίσκεται εδώ, είμαστε στο ισόγειο του κτηρίου. Κατάλαβες, ο κόσμος στο ισόγειο, που βρίσκεται εδώ είναι ελάχιστος, είναι μόνο ο κόσμος που είναι στην περιφρούρηση εδώ της κρατικής τηλεόρασης. Στις 6 ώρα εδώ στην κρατική τηλεόραση θα έχουμε το συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ με συμμετέχοντες φυσικά τα προεδρία και της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Θα ακολουθήσουν κάποιες συναυλίες και η συγκέντρωση αυτή γίνεται παράλληλα με την συζήτηση που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου των τριών πολιτικών αρχηγών. Από εκεί και πέρα οι εργαζόμενοι σαφώς δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα όσα γίνονται, παρακολουθούν παγωμένοι, γιατί άλλες ερμηνείες δίνει ο ένας, άλλες ερμηνείες δίνει ο άλλος. Το αποτέλεσμα όμως, ο κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά, είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται απολυμμένοι. Εκεί στέκονται, γιατί δεν περιλαμβάνονται πουθενά, ούτε καν στους 30 μεταβατικοί εργαζόμενοι για μια διαδικασία, για μια κατάσταση που προβλέπεται μέχρι να λειτουργήσει ο νέος φορέας. Συγγνώμη, εγώ θέλω να σου πω το είναι εξής. Μια κατάσταση που περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα παρά τις επερδεύει. Βεβαίως. Ναι, γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, η οποία ποικίλει, τελευταία μάλιστα γίνεται όλο και μικρότερη. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά, πώς θα το πω, ευχάριστο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση λόγω του δορυφορικού link. Λοιπόν, θέλω να με ακούσει προσεκτικά. Εχθές το βράδυ στα δελτία ειδήσεων εξηγήσαμε σχεδόν Βεβαίως. Όλοι. Εξηγήσαμε με λεπτομέρειες το πώς πηγαίνει το σχέδιο. Μιλήσαμε για τις 30 προσλήψεις διμηνιαίας βάσης με μορφή σύμβασης δίμηνης έργου ή ορισμένου χρόνου, ώστε να λειτουργήσει ένα μεταβατικό σχέδιο, μια δομή με έναν διαχειριστή, ο οποίος διαχειριστής θα έχει αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην ΕΡΤ και ο οποίος θα μπορεί να προχωρήσει στην εκαθάριση της πρώην ΕΡΤ. Ακριβώς. Χρησιμοποιώ λέξεις οι οποίες είναι κοινικές, αλλά αυτές οι λέξεις χρησιμοποιήθηκαν χθες μέσα από τις διάφορες πηγές, επίσημες, ανεπίσημες, καθοδηγούμενες ή όχι, οι οποίες μας βομβάρδισαν. Όλα αυτά δείχνουν, και επειδή υπήρξε μια ερμηνεία η οποία αποδόθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι είναι ήδη απολυμμένοι οι συνάδελφοι τεχνικοί, διοικητικοί, οικονομικοί, εμπορικοί και δημοσιογράφοι από την ΕΡΤ, ότι όλη αυτή η διαδικασία θα κρατήσει μέχρι τις 30 Ιουνίου όσον αφορά το προσωπικό, τους εργαζόμενους, οπότε και η απόλυση, και ότι δεν πρόκειται να δοθεί μισθός μετά την 11η Ιουνίου, η μέρα που έπεσε μαύρο στις οθόνες της ΕΡΤ. Αυτό έλεγε χθες το βράδυ το ρεπορτάζ. Ήταν αυτή όλη η, πώς το λένε, όλη αυτή ναι, η παρέμβαση που αποδόθηκε στον κύριο Μενουδάκο, η οποία και έβαλε φωτιά στα μπατζάκια των πολιτικών επιτελείων των τριών κομμάτων, των δύο κομμάτων, συγγνώμη, που στηρίζουν την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Παράλληλα, στο ρεπορτάζ χθες το βράδυ μιλούσαν οι πάντες και εγώ προσωπικά, σύμφωνα με τα ντοκουμέντα τα οποία είχαμε στα χέρια μας, για την έναρξη άμεσα της διαδικασίας στησίματος της νέας ΕΡΤ, η οποία δεν θα λέγεται ΝΕΡΙΤ, αλλά θα λέγεται ΔΕΤ, και η οποία θα αρχίσει να προσλαμβάνει κόσμο, έτσι ώστε μόλις τελειώσουν οι διμηνιαίες συμβάσεις έργου με αυτούς τους 30, 50, 20, δεν ενδιαφέρει ο αριθμός αυτή τη στιγμή, να αρχίσει να δουλεύει ξανά η νέα δομή της δημόσιας τηλεόρασης. Τα λέω καλά, διότι καμιά φορά τρελαίνομαι κι εγώ και λέω, μα σε ποιο σουρεαλιστικό κλίμα ζω, ή αν έχω πρέπει να πάω στον ψυχαναλυτή μου για να δω τι λέω. Διότι εγώ θυμάμαι πολύ καλά τι έλεγα χθες το βράδυ, και στη συνέχεια βγήκε η περίφημη παρέμβαση του κύριου Μενουδάκου. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο έγινε. Πολλές συνωμοσίες μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτό, ή και καμία. Και τα πράγματα να είναι πολύ πιο απλά. Λέω λοιπόν εγώ σήμερα, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί μαζί σου? Διότι παίζεται το κεφάλι τους, παίζεται η δουλειά τους, είναι... παίζεται το μέλλον τους. Νίκο, σαφώς. Όλα αυτά παίζονται. Όλα αυτά παίζονται, και μάλιστα όταν ακούγονται αυτές οι παραφιλολογίες ότι
δεν θα συμμετέχουν, δεν θα βρίσκονται πουθενά, ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά ουσιαστικά μπαίνουν πού, μπαίνουν στο μεγάλο καζάνι των ανέργων. Ναι, ωραία. Αυτό λοιπόν, άρα προς στιγμή, για όλους τους εργαζόμενους αποτελεί ένα νέο δεδομένο. Ωραία. Προς στιγμή λοιπόν δεν έχουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ σε ακούω με απόλυτη προσοχή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ωραία, ωραία. Περιμένουν το απόγευμα τη συνάντηση. Θα έχουμε το συλλαλητήριο. Από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, ούτως ή άλλως υπάρχει μια παρέμβαση στο Υπουργείο Οικονομικών της ΠΟΣΠΕΡΤ, από ό,τι ξέρω. Γι' αυτό εγώ είχα την αίσθηση ότι ο Σωτήρης Οσκουλούδης βρίσκεται εκεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Σωτήρης Οσκουλούδης βρίσκεται στην ΕΡΤ. Θα μας πει και αυτό το τι ρεπορτάζ έχει και αν έχει έναν άνθρωπο να μιλήσουμε. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, να πως έχει κατάσταση στη δημόσια τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη μία, τον κύριο Μαριά από την άλλη, τον συνάδελφο τον κύριο Σουρμελίδη. Επίσης στο πάνελ να συζητούν για αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, συζητήσεις επί συζητήσεων, σενάρια επί σενάριων. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τις 6 το απόγευμα που γίνεται και συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών. Να πάμε λίγο στο Σωτήρη το Σκουλούδι, αν είναι έτοιμος, να δούμε τι συμβαίνει. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο, από την ΕΡΤ. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, στη μία η ώρα έχει διοργανωθεί μία συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Συντονιστικό Ομοσπονδιών και Σωματείων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που βρίσκονται είτε υπό συγχώνευση είτε υποκατάργηση. Όπως τονίζουν, Νίκο, στην ανακοίνωσή τους, το Συντονιστικό θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να στηριχθούν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, να μην απολύνουν και βεβαίως να ακυρωθεί η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Αυτή είναι άλλη μία εκδήλωση από τις πολλές που λαμβάνουν χώρα την τελευταία εβδομάδα για υποστήριξη των εργαζομένων της ΕΡΤ. Ενώ βεβαίως έχουμε και το απόγευμα το συλλαλητήριο εδώ έξω από το Ραδιομέγαρο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συναυλία από τις 7.30 ώρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εσύ από ό,τι κατάλαβα θα είσαι σε λίγο καθοδόν για το Υπουργείο Οικονομικών, από όπου θα μας ενημερώσει το τι συμβαίνει εκεί, γύρω στην μία μετά το μεσημέρι. Και ο Θαλάσσιο Μιλωνάς θα βρίσκεται στην ΕΡΤ προκειμένου να μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει εκεί και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα εν ώψη και της συνάντησης κορυφής σήμερα στις 6 το απόγευμα ή περίπου, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την ώρα, περίπου στο Μαξίμου, όπου θα βρίσκεται ο Σπύρος ο Μουρελάτος και ο Λάμπρος ο Παναγιώτου, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης και ο πολιτικός μας συντάκτης, προκειμένου να μας ενημερώνουν συνεχώς για το τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο.